Είμαι ευτυχής σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία με το site, με την ιστοσελίδα την τουριστική της περιφέρειάς μας. Έχω μία εικόνα του site, μου την είχαν την καλοσύνη οι συντάκτες του εκεί να μου την παρουσιάσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω εκφραστεί απολύτως θετικά και να μην πω ενθουσιαστικά όσον αφορά στην δομή του, το περιεχόμενό του, τη δυναμική του, την παρουσίαση του πολύπλευρου τόπου μας, ενός τόπου γεμάτο από πολιτισμό, γεμάτος από φύση, ένας τόπος ο οποίος αποτελεί το κέντρο της μεσογειακής διατροφής, που έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι η αιχμή του δόρατος της τουριστικής Ελλάδος και θα προσπαθήσουμε γι' αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα είναι συνδεδεμένη με την κεντρική ιστοσελίδα της περιφέρειας, μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα, αλλά θα υπάρξει ο αναγκαίος εκείνος σύνδεσμος, ώστε να υπάρχει και η αξιοποίηση της προβολής που έχει η κεντρική ιστοσελίδα της περιφέρειάς μας. Εύχομαι να είναι το site καλοτάξιδο, οι στόχοι που έχει θέσει να επιτευχθούν, διότι πράγματι χρειαζόμαστε υψηλότερους στόχους, χρειαζόμαστε να ξεπεράσουμε την υπάρχουσα κατάσταση, όπου πλέον είναι γνωστό αυτό δυστυχώς ότι από τα έσοδα του τουρισμού περίπου το 2,5% λαμβάνουμε ως περιφέρεια Πελοποννήσου. Είμαστε πολύ χαμηλά ανάλογα με τις μεγάλες δυνατότητες τις οποίες έχουμε ως περιφέρεια. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Η ομάδα των παιδιών η οποία δουλεύει για τον τουρισμό είναι όλοι τους εξειδικευμένοι. Σήμερα παρουσιάζουμε την αναβαθμισμένη τουριστική ιστοσελίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προβολής του προορισμού μας. Θα τον ισχυροποιήσει, πιστεύουμε, πολύ σημαντικά και να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επισκέπτες, όλους τους δυτικούς επισκέπτες που θέλουν να επισκεφτούν την περιφέρεια Πελοποννήσου, να τους ενημερώνει για όλα τα συντηρητικά μας πλεονεκτήματα. Υπήρχε site τουριστικό, το οποίο ήταν εντελώς απαξιωμένο, ήταν αδρανές τα τελευταία χρόνια, όλα τα site και τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία ήταν συνδεδεμένα μαζί του. Οπότε αυτή τη στιγμή το επικαιροποιούμε. Έχουμε λάβει υπόψη όλες τις έρευνες των πανεπιστημίων που έχουν γίνει στο πλαίσιο σχεδιασμού της διαδικτυακής πλατφόρμας Destination Management System, η οποία θα διαδεχθεί το σημερινό site, το επικαιροποιημένο. Τα έχουμε λάβει όλα αυτά υπόψη λοιπόν και θέλουμε όλα αυτά να έχουν μία συνοχή, η διασύνδεσή τους. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα σας αρέσει. Θεωρούμε ότι θα μπορέσει να δώσει πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές σχετικά με τον προορισμό. Είναι ένα προσωρινό στάδιο, όπως ξαναείπα, μέχρι να έρθει το πόρταλ του DMS και ο στόχος είναι να εκπληρώσει όλες τις συναισθηματικές αξίες των ανθρώπων που θα επιλέξουν τον προορισμό μας. Έχει πολύ ωραία αισθητική, είναι πολύ διαδραστικό. Θα δώσει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να καταχωρήσουν τις επιχειρήσεις τους, θα δώσει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Ευελπιστούμε να το απολαύσετε, θα επικαιροποιείτε συνεχώς. Καλημέρα και καλή Ανάσταση σε όλους και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που βρίσκεστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με αυτή την ενέργεια επιζητά να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό του τουρισμού, όπως άλλωστε θα δείτε και από το λογότυπό μας στο Best of You. Σας δίνουμε λοιπόν, θα σας παρουσιάσουμε μια κοπιαστική δουλειά έτσι μηνών, μια μικρή ομάδα, αλλά είχαμε μεγάλη θέληση γι' αυτό, που στόχος μας είναι να αποτυπώσουμε με τον πλέον σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο, ακολουθώντας και τις τάσεις της εποχής μας, έτσι, τη νέα τουριστική εμπειρία της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επομένως, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Θα ήθελα μόνο να σας ευχαριστήσω θερμά που είστε εδώ για την καλύτερη εκδοχή μας. Είμαι μια από τις εταιρείες που ανέλαβε την αναβάθμιση της τουριστικής ιστοσελίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως είπαμε και προηγουμένως, δουλέψαμε αρκετά πάνω σε αυτό το project. Έχει γίνει μια πολύ όμορφη δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που εμπιστεύτηκαν αυτό το πολύπλοκο project σε εμάς και το φέραμε σφαίρα με επιτυχία. Τώρα εδώ να δούμε μια γρήγορη εμφάνιση του συστήματος να το βάλω σε screen και για τους επισκέπτες μας στην διαδικασία. Λοιπόν, ξεκινώντας, πολύ σύντομα να πούμε ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο πιο compact γίνεται την πληροφορία, χωρίς να χαθεί βέβαια εννοείται πάντα η πληροφορία. Δημιουργήσαμε responsive design και layout στο σύστημα για να είναι προσαρμόσιμο και να εξελίσσεται και να είναι ευέλικτο σε όλες τις συσκευές, με όλα και συστηματά και σε tablet. Έχει το UX και το UI που έχουμε χρησιμοποιήσει, είναι μοντέλα συστηματικής και design. Κάνοντας προς τα κάτω θα δείτε ότι έχει την αισθητική, τα γραφικά στοιχεία. Τώρα επειδή μπορεί να υπάρχει ένα μικρό delay λόγω και της τηλεδιάσκεψης αυτή τη στιγμή. Είναι φτιαγμένο τα γραφικά στοιχεία, οι γραμματοσυρές που έχουμε χρησιμοποιήσει, τα χρώματα, το design όλο είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να έχει την καλύτερη αισθητική και να γίνεται πιο ευχάριστη η παρουσίασή του και πιο ελκυστικό το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας. Υπάρχουν μέσα δυνατότητες που έχουμε καταχωρήσει, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι οι εκδηλώσεις, το event calendar, όπου υπάρχουν εκδηλώσεις, γαστρονομικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις μέσα στο σύστημα καταχωρημένες, όπου ενημερώνονται συνέχεια και καθημερινά. Λόγω τώρα της πανδημίας, δυστυχώς δεν υπάρχουν εξαρακριβωμένες ημερομηνίες. Το ημερολόγιο αυτό είναι δυναμικού τύπου, όπου μπορεί οπωσδήποτε να μπει μέσα, να περιληφθεί στο σύστημα, να μάθει για τις εκδηλώσεις που θα λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια, να τις αποθηκεύσει στο κινητό του ή στην συσκευή του και να ειδοποιηθεί όταν πλησιάσει η ημερομηνία της κοινωνικής εκδήλωσης για να τον προσκαλέσει να πάει να την παρακολουθήσει την εκδήλωση αυτή από κοντά. Επίσης, το σύστημα αναφέρω ότι είναι δίγλωσσο. Με δυνατότητα ρευστοποίηση του σύστηματος για να είναι πολυγλωσσικό μελλοντικά. Υπάρχει δυνατότητα διαδραστικού έξυπνου χάρτη μέσα στο σύστημα, όπου παρουσιάζονται όλες οι επιχειρήσεις, όλες οι δραστηριότητες, όλες οι εκδηλώσεις, όλα τα αξιοθέατα, ό,τι έχει να κάνει με τις ομορφιές της περιοχής μας. Φιλοδοξούμε να αποτελέσει το κεντρικό όχημα τουριστικής επικοινωνίας και προώθησης, τόσο εμφόρια όσο και στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό. Διαθέτει σύγχρονο, μοντέρνο και υψηλής αισθητικής σχεδιασμό, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στο χρήστη. Η κατασκευή της τουριστικής πύλης είναι ευθυγραμμισμένη με όλα τα νέα trends στη μοντέρνα και ελκυστική σχεδίαση. Είναι μια ιστοσελίδα εύκολα προσπελάσιμη από όλες τις ηλικίες με responsive σχεδίαση η οποία αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη συσκευή που τη χρησιμοποιούμε, αν είναι tablet, αν είναι κινητό τηλέφωνο ή αν είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής. Διαθέτει σύγχρονα εργαλεία όπως είναι η ψηφιακή τράπεζα περιεχομένου όπου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει σε υψηλής ανάλυσης υλικό της φωτογραφίας ή το βίντεο που επιθυμεί από τους προορισμούς. Επίσης, έχει δυνατότητα καταχώρησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με δωρεάν προβολή μέσω της ιστοσελίδας. Πολύ δυνατό εργαλείο είναι και το Trip Plan, όπως ανέφερε νωρίτερα και ο κύριος Κουλούκης, όπου μπορείς να αποθηκεύσεις και να κατεβάσεις στο κινητό σου, στον υπολογιστή σου, τα σημεία που θέλεις να επισκεφθείς και τις εκδηλώσεις που θέλεις να παρακολουθήσεις. Οπότε έχεις ένα έτοιμο χάρτη των σημείων που θέλεις να επισκεφθείς στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μόνος του κάποιος επισκέπτης θα μπορεί να καταχωρήσει την επιχείρησή του, το ξενοδοχειακό του κατάλημα ή το εστιατόριό του. Ναι. Ναι, γίνεται αυτόματα, είναι πάρα πολύ χρηστικό και είναι πολύ εύκριστο. Μπορεί οποιοδήποτε να βγει και να καταχωρήσει την επιχείρησή του και επίσης να ζητήσει υλικό ψηφιακό, το οποίο μπορεί αντίστοιχα να προβάλλει και μέσα από τη δική του ιστοσελίδα. Είναι αυτή η τράπεζα που σας αναφέραμε, η διαδικτυακή,
μπορεί να κάνει έτοιμα. Αυτή συνεχώς θα ανανεώνεται. Θα προστίθεται και άλλο ψηφιακό υλικό που θα δημιουργείται. Οπότε θα υπάρχει μια διαδραστικότητα και μεταξύ των ιδιωτών και των φορέων και της τουριστικής ιστοσελίδας φυσικά. Είναι πάρα πολύ εύχριστο το εργαλείο και οι διαδικασίες όλες. Σε πόσες γλώσσες είναι μεταφρασμένο? Είναι δίγλωσσο προς το παρόν και έχει τη δυνατότητα να γίνει και πολύγλωσσο. Είδαμε ότι έχει και ένα εικονιδιάκι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τι περιλαμβάνει αυτό που θέλετε να μας το επισημάνετε? Καλησπέρα. Πολύ σωστά. Υπάρχει και το εικονιδιάκι για το άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί θέλαμε να έχουν και άλλοι μερικοί άτομα αυτή τη δυνατότητα να πλοηγηθούν μέσα στην ιστοσελίδα όσο πιο εύκολα και άνετα γίνεται. Όπου ανοίγοντας το εργαλείο αυτό, μας δίνει δυνατότητες για να βοηθήσουμε καλύτερα στη συνόραση, μεγαλύτερα γράμματα, καλύτερες contrast στο σύστημα, για να μπορεί να έχει καλύτερη οπτική επαφή με το προϊόν αυτό που παρακολουθεί. Εδώ, όπως ρωτήσατε προηγουμένως, είναι το σύστημα καταχώρησης επιχειρήσεων στον ιστότοπο που έχουμε δημιουργήσει. Θα μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να μπει μέσα και να καταχωρήσει την επιχείρησή του σε κάποια πολύ απλά βηματάκια, δίνοντας τα στοιχεία της επιχείρησής του, το διακριτικό του τίτλο, αν είναι ξενοδοχείο, να επιλέξει το τύπο του καταλήμματος, τα κλειδιά του ιού κτλ. Να μπορεί να επιλέξει την τοποθεσία του με τις συντεταγμένες ακριβώς που βρίσκεται, η τουριστική του επιχείρηση, για να μπει στον χάρτη του Google Maps εκτός στο σύστημά μας και στον δυναμικό μας χάρτη που αναφέραμε προηγουμένως. Εννοείται, συνεχίζοντας, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις υπηρεσίες που παρέχει το κατάλημά του σαν επιχείρηση τουριστική και εδώ μπορεί να κάνει drag and drop ή να επιλέξει τις φωτογραφίες του, ώστε να προβάλλουμε εμείς οι ίδιοι δωρεάν, να τονίσω, την επιχείρηση του μέσα στο σύστημά μας.